Συναγερμός σήμανε απόψε στη γαλλική αστυνομία μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στον πύργο του Άιφελ, με τις αρχές να διατάσσουν την εκένωσή του από εκατοντάδες τουρίστες. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, τη Μαρία Δεναξά, η οποία θα μας πει για τις έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, Μαρία. Ακριβώς, Σωτήρη, μεγάλη, να πούμε, ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε στον πύργο του Άιφελ σήμερα το βράδυ. Ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα και η αστυνομία απομάκρυνε από το μνημείο 1.400 άτομα. Το τηλεφώνημα έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα του προαστίου Βαλντεμάν από τηλεφωνικό θάλαμο της ίδιας περιοχής γύρω στις 7 το απόγευμα και έλεγε ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 10.30 το βράδυ. Αμέσως εκενώθηκε ο πύργος του Άιφελ, άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και πυροτεχνουργία ανέβηκαν πάνω στο μνημείο, ενώ η αστυνομία έστεισε μια περίμετρο ασφαλείας. Μετά από 3 ώρες έρευνες που αποδείχθηκαν άκαρπες τελικά, η αστυνομία επέτρεψε και πάλι στον κόσμο να ανέβει στο μνημείο. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στον πύργο του Άιφελ. Το μνημείο εκενώθηκε μία φορά μέσα στο 2012 και 2 φορές μέσα στο 2011.